Λέανδρος Ζακιτζής, πρώην επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, αεροπαγή της επιτιμής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Ρακιτζή, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλή σας ημέρα, χαίρομαι που το ξαναλέμε. Κύριε Ρακιτζή, ένα προχθεσινό σας άρθρο έφερε σε επαφή να συζητήσουμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, ένα έγκλημα τιμόρυτο όπως χαρακτηρίζεται, και επειδή είσαστε από τους τελευταίους επιζώντες, όπως γράφετε και στο άρθρο σας, που βιώσατε αυτό το έγκλημα το πολιτισμού, ήθελα να το συζητήσουμε. Πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα κείμενο για την κατεδάφιση του Ενετικού Ναού του Σωτήρους, που είναι στο Βαλιδέ Τζαμί, εδώ στο Ηράκλειο. Όλοι ξέρουμε που είναι το Βαλιδέ Τζαμί, μόνο που δεν υπάρχει πλέον αυτός ο ναός, ο φραγισκανικός, αν δεν κάνω λάθος, που έκαναν οι Ενετοί, που ήταν ο ναός του Σωτήρα και ονομαζόταν Ελ Σαλβαντόρ. Θέλαμε να μας πείτε λίγο την ιστορία του ναού και μετά σιγά σιγά θα ξεδιπλώνουμε το κουβάρι αυτής της ιστορίας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον για τους Ηρακλειώτες. Λοιπόν, στο άρθρο μου περιγράφω ποιος είναι ο ναός, πώς χτίστηκε, αλλά για αυτούς που δεν το διαβάζουν, δεν μπορώ να πω λίγο την ιστορία. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη από τους Τετάρτες στα Βροφορία, με τη βοήθεια των Ενετών, η Κρήτη περίλυσε στην κυριαρχία των Ενετών και έγινε το Δουκάτο της Κρήτης, με πρωτεύουσα το Μεγάλο Κάστρο που το λέγαν τότε, και τώρα το σημαίνω Ηράκλειο. Τότε γνώρισε μεγάλη οικονομική και πνευματική ακμή το Ηράκλειο, το Μεγάλο Κάστρο, και οι Αυγουστιανοί μοναχοί έκτισαν τον Ναό του Σωτήρου σαν Σαλβαντόρ. Ήταν ένα τεράστιο οικοδόμημα, 40 επί 17, εγώ το πρόλαβα, και στο οποίο στέγαζε και τον Ναό της Αγίας Ανιστίνης. Ήταν που είναι σήμερα η πλατεία Κορνάρου και έχει διασωθεί μόνο η κρίνη του Μπέμπο. Όταν κατέλαβαν οι Τούρκοι το Ηράκλειο, το κάνανε τζαμί και το αφιέρωσαν στη Βαλιδέ Σουλτάνα, δηλαδή στη μάνα του Σουλτάνου, γι' αυτό λέγεται και ακόμα οι Ηρακλείωτες το ξέρουν ως Βαλιδέ Τζαμί. Εκεί στεγάστηκε το δεύτερο γυμνάσιο Αθηναίων μέχρι το 1963. Πιστεύω ότι πολλές Ηρακλείωτες ζουν ακόμα και έχουν τελειώσει το γυμνάσιο αυτό. Το 1970 υπηρετούσα ως πρωτοδίκης στο Ηράκλειο. Κάποιος ήθελε να καταδαφίσει καλύτερα να μιλάει ονόματα το Βαλιδέ Τζαμί για να γίνει πλατεία. Τότε, λόγω των σχέσεων του με τη Χούντα, η πολεοδομία το έκρινε καταδαφιστέο ως αντιβόρακο. Το οποίο είναι παράνομο, γιατί το Βαλιδέ Τζαμί είχε, ως ναός του Σωτήρος, είχε χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο. Τα διατηρητέα μνημεία δεν τα καταδαφίζεις, τα επισκευάλεις. Λοιπόν, τότε ήταν έφορος Βυζαντινών αρχαιοδέντων Κρήτης ο Ηρακλειώτης, ο Μανώλης ο Μπορμουδάκης, ο οποίος ήρθε σε μένα που είμαι πρωτοδίκης να τον βοηθήσω να σώσω με τον τζαμί. Εγώ τον πήγα στον τότε εισαγγελέα, τον Δημήτρη Ζουβά, ήμιστο Ζουβά, πολύ γνωστό εισαγγελέας, είχε βγάλει και το πόρισμα για το Πολυτεχνείο. Πέθανε το 1991 ως αντισαγγελέας του Ριπάγου και ο οποίος άσκησε αμέσως ποινική δίωξη κατά των υπαλλήλων της φιλοδομίας για παράβαση καθήκοντος, γιατί χαρακτήρισαν ένα διατηρητέο μνημείο χωρίς να το αποχαρακτηρίσουν καταδαφιστέο. Αυτό όλο γίνεται για να βάλουμε έτσι και στην εικόνα και στο περιβάλλον της εποχής, την ώρα που είναι ήδη η Χούντα 2 χρόνια στην εξουσία. Επιχούντος έγινε, επιχούντος όλα αυτά, και ο γνωστός εκδότης εφημερίδων είχε φίλο τον Σουλιανό τον Πατακό. Μόλις ασκείται λοιπόν η δίωξη, έρχεται ο Στέλιος ο Πατακός, τότε υπουργός εσωτερικών και αντιπρόεδρος του κοινωνίου, στο πρωτοπαλίκαρο της Χούντας, έρχεται στο Ηράκλειο, κάνει μια σύσκεψη στο γραφείο του εισαγγελέα που ήταν ο Δημήτρης Τσεβάς, ήμουν και εγώ παρόν, και άρχισε να μας απειλεί.
θα σας συλλάβω όλους. Εκπεμβαίνει ο εισαγγελέας και λέει στην περιφέρειά μου, εγώ, μόνο εγώ συλλαμβάνω. Τσατίζεται ο Πατακός, σηκώνονται, φεύγει και αποτέλεσμα κάνει μια ειδική επιτροπή με πρόεδρο τον Θεοδόση τον Τάσιο, τον γνωστό καθηγητή Πολυτεχνείου και αρχαιολάτρη που έχει την αρχαία τεχνολογία, η οποία με μειοψηφία του Στάσιο λέει ότι το μνημείο είναι στατικός, άψογο, δεν γυρνεύει κατά τη θήκη και άρα δεν είναι ετοιμόρροπο, με πλειοψηφία. Ο επιβαίνει λοιπόν από χαρακτηρίζει ο Μαρινάτας, όταν καθηγητής διευθυντής του Αρχαιοτήτων στο Υπουργείο, και ο Τάσιος παρετείται από την Επιτροπή. Είχε τότε πρώτο ξάδερφο τον Στέφανο Τόγκουμανούδη, που ήταν διευθυντής αρχαιοτήτων, ο οποίος και αυτός υπερνεύει υπέρ της αρχαιοδιατηρήσεως του ναού, να μην καταδαφίσεως, αλλά διαφώνησε με τον Μαρινάτο, ο οποίος του δώσε λεφτά να κάνει τις αρασκαπές του Σαντορίνη και παρετείται. Ο Πετρονώτης, με συγχωρείτε, ο Πετρονώτης τι ρόλο είχε στην Επιτροπή? Δεν κατάλαβα τι είπες. Ο Πετρονώτης, ο Αργύρης ο Πετρονώτης, τι ρόλο είχε στην Αμέσως Επιτροπή? Αμέσως γίνανε αυτά, μέσα ημερών. Αμέσως λοιπόν άρχισε, κρίθηκε τελεσίδικο το πρωτόκολλο με μια ψηφία του Στάσιο και άρχισε καταδάφιση. Τη γενναία του Στάσιο Τσοβάς την πλήρωσε με μετάθεση στην εισαγγελία Αμαλιάδος. Δυσμενή μετάθεση, έτσι. Ναι, μετά έβησε στην Αθήνα στο Πολυτεχνείο και έβγαλε το γνωστό πόρισμα του Πολυτεχνείου, γνωστό πόρισμα Τσοβά. Πάνω σε αυτό βασίστηκε η λύγη του Πολυτεχνείου. Το ναός, ο εργολάβος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να καταδαφίσει, ήταν κάτι φοβερά γκονάρια και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα πάει να το δω, ότι όταν κατέβασα τα δοκάρια της στέγης ήταν τεράστια από κέντρους λιβάνου που μυρίζανε. Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι, μυρίζανε ακόμα φρέσκα. Δηλαδή ήταν μνημείο μοναδικό στη Μεσόγειο και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος γοτθικός ναός αυτού του μεγέθους. Έπρεπε να διατηρηθεί πάση θυσία για τα μνημεία, ένα σημείο πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και πρέπει να την γκρεμίζουμε. Γιατί... Είπα βάλιστα στον Πατακό χαρακτηριστικά, αλλά είναι εκκλησία. Είπε ο Πατακός, εγώ μόνο τις ορθόδοξες εκκλησίες προστατεύω, όχι τις καθολικές. Κύριε Ρακιτζή, στο άρθρο σας λέτε ας πούμε ότι... Λοιπόν, αυτό είναι ένα έγκλημα, ναι, το οποίο το 2000... Μεταξύ των ανθρώπων που διαμαρτυρήθηκαν τότε, γι' αυτό έγινε, ήταν ο Στέλιος Αλλαξίου, πολύ γνωστός ο διευθυντής του μουσείου, ο τότε δήμαρχος Βογιατζάκης, ο δικός μεν, αλλά παρετήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, και ένας αρχιτέκτονος, Αργύρης Πετρονώτης, ο οποίος συνέχισε να αρθογραφεί κατά τη Σχούντα για αυτό το θέμα, του έκανα δίωξη και αλαθώθηκε στο εφετείο. Γιατί λοιπόν ανακοινήθηκε αυτό το θέμα? Γιατί προχθές πέθανε ο Αργύρης ο Πετρονώτης, ο αρχιτέκτονας, ο Βατόπουλος σε μια επιστολή στην Καθημερινή μνημόνευσε το γεγονός την αντίστασή του στη Χούντα, ο Θεοδόσιος ο Τάσιος έστειλε μια επιστολή και το επιβεβαίωσε και κατόπιν αυτού βρήκα εγώ την ευκαιρία να γράψω αυτό το άρθρο, γιατί πρέπει να σώζεται η ιστορική μνήμη. Και για την ιστορία, Το 2005 ο τότε δήμαρχος Ηρακλείου ο Καραλής έκανε ένα συνέδριο, μνημόνευσε αυτό το θέμα και καταδάφισε και καταδίκασε την καταδάφιση. Κύριε Ρακιτζή, στο κείμενό σας πολύ εύστοχα περιγράφεται ότι τα μνημεία είναι οι χνηλάτες της ιστορίας που γίνονται γέφυρες και ενώνουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ανεξάρτητα από το ποιο δόγματος είναι οι εκκλησίες, είναι κατεξοχήν, ας πούμε, πολιτισμικά μνημεία, έτσι όπως γράφεται. Ο εκδότης εφημερίδας εκείνης της εποχής, το 69 ας πούμε, που ξεκίνησε την εκστρατεία, την κατεδάφιση, για ποιο λόγο ήθελε να κατεδαφίσει, αν μπορείτε να εκτιμήσετε? Για να γίνει η πλατεία, η σημερινή πλατεία. Τι κέρδος θα είχε να χανόταν ένα τέτοιο σπουδαίο μνημείο? Για να γίνει η σημερινή πλατεία, σημασία δεν έχει. Σημασία έχει η πράξη του Πατακού που έκανε το χατήρι του φίλου τότε το εκδότη. Σε αυτό έχει σημασία. Σημασία έχει λοιπόν ότι δεν σεβαστήκανε τα πολιτιστικά μνημεία.
αλίμονο αν καταστρέφουμε την ιστορία μας. Ο λαός που δεν σέβεται την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Στο Ηράκλειο πάντως εγκλήματα τέτοια έτσι πολιτιστικά έχουν γίνει πάρα πολλά. Τον αναστηλωσαν τον άλλο σαν Πιέτρο Κρίνος που είναι στα 5-9 το λαό. Όταν ήμουν εγώ τότε άρχισε η αναστήλωσή του. Ναι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, επειδή για την υπόθεση σίγουρα οι νέοι εδώ πέρα, αν δεν ασχολούνται με την ιστορία, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουν. Υπάρχει όμως φωτογραφικό υλικό και ιδιαίτερα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Υπάρχει, μπορούν να πάνε το επισκεφτούν και να δούνε, υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό με το ναό, αυτόν που λέτε του Ελ Σαλβαντόρ, ναι, ναι. Και φαίνεται ότι ήταν μεγάλο διάστημα. Ναι. Υπάρχει φωτογραφία και στο άρθρο σας. Είναι τεράστιος ο ναός. 40 μέτρα επί 17 και 17 μέτρα ύψος. Τεράστιος ο ναός. Στέγασε ολόκληρο το δεύτερο το γυμνάσιο Αθηναίων. Μετά έμεινε φυσικά αναξιοποιητό. Έπρεπε να αξιοποιηθεί. Τώρα θα ήταν ένα ωραίο πολιτιστικό κέντρο αν όχι αξιοποιηθεί. Εκείνη την εποχή, κύριε Ρακιτζή, εκείνη την εποχή, επειδή λίγο το έψαξα, ο εργολάβος ο οποίος το κατεδάφισε ήταν ο Φώτης ο Ριτσόπουλος. Ένας εργολάβος με μεγάλη εμπειρία και υπάρχουν μαρτυρίες, προς επίρρος όσων λέτε δηλαδή, που προσπάθησαν να βγάλουν ότι είναι ακατάλληλο το κτίριο στα στατικά του. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο ναός με πολύ δυσκολία κατεδαφίστηκε, επειδή ήταν πολύ ισχυρό, ας πούμε, τα στατικά του ήταν πολύ καλά και ήταν και χτισμένος με αστρακάλβεστα που ήταν εκείνη την εποχή πολύ να το γινόταν ένας βράχος όλος ο τείχος. Εάν δείτε χαρκογραφίες του μεσαιωνικού Ηρακλείου, φαίνεται ο ναός δεσπόζει. Όπως είναι από πλένω τη θάλασσα, δεσπόζει. Φαίνεται από τη θάλασσα, είναι πάρα πολύ. Το Ηράκλειο έχει 5-10 μεσαιωνικά στρατό. Τα λιοντάρια, ξέρω, μια κρίνη, τα μπεντέμια. Ήταν κρίμα λοιπόν, ήταν ένα θέμα μεσαιωνικού πολιτισμού όπως είναι η Ρόδος. Η Ρόδος γιατί είναι ωραία η μεσαιωνική πόλη, γιατί φροντίσανε και τη διατηρήσανε. Εδώ την καταστρέψατε δυστυχώς και πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη και κυρίως για τους ανθρώπους αυτού αφού δημιούς που αγωνιστήκανε. Τον Μπορπουδάκη, τον Τζεβά, τον Πετρονότη, τον Τάσιο. Οι οποίοι αγωνιστήκαν, διατηρήσουν. Εάν σταθούν οι άνθρωποι που αγωνίζουν, τότε δεν θα μείνει τίποτα. Πάντως, όπως λέτε και στο άρθρο σας, επειδή είστε ο τελευταίος επιζών που βιώσατε αυτή την ιστορία, έχει πολύ ενδιαφέρον και να διαβαστεί και να μπει στη συνείδηση του μέσου Ηρακλειώτη, που τουλάχιστον να μην επαναληφθούν τα εγκλήματα του παρελθόντος. Κύριε Ρακιτζή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ και χαίρομαι που δόθηκε ευκαιρία να ξαναζήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλημέρα στην Κρήτη.